Καταρχήν, είναι απόλυτη την αποστολή του Ήγαρου Καλυθέας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο και τους κατοίκους του νησιού, γιατί είμαστε βέβαιοι για τη φιλοξενία τους και θα κοιτάξουμε να μας παρέχουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη άνεση σε αυτό το τρίμερο που βρισκόμαστε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα γεμίσουν το γήπεδο, θα δώσουν μια πολύ ωραία νότα και όμορφη νότα για ένα φιλόξενο κόσμο. Έχει αγκαλιάσει το γυναικείο μπάσκετ, χάρη στον πρεσβευτή του στην ουσία Ιπποκράτη, ο οποίος πρεσβεύει το νησί στην Α1. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι θα γεμίσουν το γήπεδο και θα είναι δίπλα μας αυτή τη γιορτή του ελληνικού μπάσκετ. Εμείς από την πλευρά μας και μόνο η παρουσία μας είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, αν αναλογιστούμε τις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four. Έτσι μιλάω για το ελληνικό και το Παναθηναϊκό που είναι και τα φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος. Μιλάω για τον Ιπποκράτη, ο οποίος είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη φέτος στην Α1 και θα έχει και το στο πλευρό του τη συμπαράσταση του κόσμου. Οπότε εμείς δεν θα το βρίψουμε, είμαστε το απόλυτο outsider της διοργάνωσης. Θα κοιτάξουμε να το ευχαριστηθούμε και να το χαρούμε στον δυνατό περισσότερο γίνεται. Δυστυχώς, μας έτυχε και ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, δεν ταξίδεψε μαζί μας η Αμερικανίδα. Θα κοιτάξουμε όσο το δυνατόν να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί γίνεται σε αυτό το δίμερο. Και από εκεί πέρα, ό,τι καλύτερο, τουλάχιστον για τα μικρά κορίτσια της ομάδας, που αρκετές από τις κοπέλες μας θα είναι πρώτη φορά σε τέτοια διοργάνωση. Οπότε, μόνο κέρδος έχουμε τουλάχιστον αυτά τα μικρά κορίτσια. Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία και στους προπονητές. Και όχι απαραίτητα ο καλύτερος, ίσως και ο πιο τυχερός σας κερδίσει το κύπελλο του Final Four.